ΣΥΡΙΖΑ, προς τα αριστερά επομένως. Όχι, εγώ γιατί λένε... να ψηφίσω Δημάρχη, να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ κατευθείαν να βγει μόνος του. Γιατί να έχω και εσάς μέσα. Να σας πω. Εμείς λέμε ότι η δημιουργία αυτού του ενδιάμεσου χώρου πρέπει να έχει σαφή πολιτική συμμαχιών. Όχι, εμείς λέμε. Ναι. Η γνώμη μου είναι για να μιλήσω για τον εαυτό μου, γιατί δεν θέλω. Ναι, τώρα οι διαδικασίες είμαστε σε εξέλιξη. Πολιτική συζήτηση και αυτά θα ολοκληρωθούν και στην Κεντρική Επιτροπή και στο συνέδριο που ενδεχομένως θα γίνει και ούτω καθεξής. Η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή η Δημοκρατική Αριστερά πρέπει να συμβάλλει με τις δυνάμεις που έχει. Δεν έχουμε μεγάλο ιδιαιτισμό. Ξέρουμε ποιοι είμαστε και πόσοι είμαστε. Πρέπει να συμβάλλει για τη δημιουργία μιας εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης. Που αυτή η εναλλακτική κυβερνητική λύση θα περιλαμβάνει και δυνάμεις του κέντρου και δυνάμεις της αριστεράς. Δεν θέλουμε να πούμε... Δηλαδή είναι από την Ελιά μέχρι και το ποτάμι? Είναι ένα... αυτός είναι ο χώρος? Πιστεύουμε ότι όλος αυτός... Όχι, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορείς σήμερα να μιλήσεις για εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Για εναλλακτική κυβερνητική πρόταση χωρείς να συμπεριλάβεις την αξιωματική αντιπολίτευση. Εσείς θεωρείτε ότι η αξιωματική, να απαντήσω ένα λεπτό στον κύριο Οικονόμου. Η αξιωματική αντιπολίτευση θα κρίνει τι θέλει να κάνει. Είναι δικαίωμά της, έχει να κάνει με τις διαδικασίες, με τις ιδέες, με τις απόψεις κλπ. Θα κρίνει αν θέλει να ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Αυτό τώρα τον αποκλείεται όμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέγατε ότι με το ΣΥΡΙΖΑ τον ανεύθυνο δεν πάμε, γιατί μία θέλει έξω από το ευρώ, μία θέλει μέσα, μία θέλει μέσα και έξω. Λοιπόν, τι άλλαξε, θα μου πείτε μεσολάβει το αποτέλεσμα. Όχι, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Είμαστε στο 2014. Ναι. Έτσι, είμαστε στο 2014 ναι. Και υπάρχουν μπλοκ δυνάμεων. Υπάρχει ένα κυβερνητικό μπλοκ δυνάμεων που περιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θέλει έχει κάνει η Δημοκρατική Αριστερά να πάει, να συμμαχίσει με αυτό το μπλοκ. Η απάντηση είναι όχι. Όχι. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Πιστεύει ότι η χώρα μπορεί και πρέπει να βρει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και αυτή η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση δεν μπορεί εκεί να δεν βρεθεί οι πολιτικές, αν δεν συμπεριλάβει προτάσεις. Και την αριστερά. Δηλαδή η πρόταση που λέει ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ έξω από το ευρώ, άλλο σκίζω, πετάω μνημόνια κτλ. Εγώ δεν είναι μέσα στις πολιτικές σας. Όχι βέβαια. Βλέπετε λοιπόν. Δεν συμφωνούμε με αυτά. Μα ακούστε κύριε Οικονόμου, η Δημοκρατική Αριστερά έχει σαφείς θέσεις. Και για την Ευρώπη και για το ευρώ. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία τύχη εκτός Ευρώπης και εκτός Ευρωζώνης. Αυτή είναι μια προγραμματική μας θέση, καταστατική. Σαφές. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω στις θέσεις μας. Είμαστε ένα μικρό κόμμα πια, αλλά έχουμε συγκεκριμένες θέσεις. Και με αυτές τις θέσεις θα πάμε σε οποιοδήποτε διάλογο. Πρέπει να γίνει διάλογος, γιατί ο καθένας, ακούω τελευταία κάτι που άκουγα και παλιότερα, ότι θα δημοσιοποιήσω τις θέσεις μου και όποιος θέλει ας έρθει να συζητήσει στη βάση της. Εντάξει, με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται τίποτα. Άρα συλλέτε δηλαδή, ποτέ με την κεντροδεξιά. Τέλος εμείς, η κεντροδεξιά. Κεντροδεξιά. Λέμε ότι η χώρα χρειάζεται εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και αυτή η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση θα πρέπει να γίνει με δυνάμεις και του κέντρου και της αριστεράς. Όποιος αποκλείει από την αριστερά το ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν να μην βλέπει την πολιτική γεωγραφία που σήμερα υπάρχει. Είναι θέμα, δεν μπορείς να αποκλείσεις ότι έχει αδυναμίες η αξιωματική αντιπολίτευση, έχει πάρα πολλές αδυναμίες. Και εκείνη η πολυγλωσία δεν έχει ξεκαθαρίσει πράγματα. Οφείλει να τα ξεκαθαρίσει. Αλλιώς δεν θα κυβερνήσει. Αυτό λέει και ένα φίλο εδώ, πρέπει να ξεκαθαρίσετε την πολιτική σας σχέση. Αλλιώς δεν θα κυβερνήσει. Να μας πείτε και δύο λόγια για την προεδρική. Για την προεδρία και πόσο συνδέεται με όλο αυτό. Βέβαια.